Συνέντευξη, να σας καλωσορίσουμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Αναγνωστοπούλου. Και πριν περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου μου, να πω ότι είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην ΕΡΤ. Δημόσια ραδιοτηλεόραση, ελεύθερη, ανοιχτή, δημοκρατική, πολυφωνική. Το άνοιγμα, η επαναλειτουργία της ΕΡΤ δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Το 2015 γίνεται με πολύ μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλο αγώνα. Πρώτα απ' όλα του έμψυχου δυναμικού, των εργαζομένων στην ΕΡΤ, ποιοτική αναβάθμιση στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, και καλό είναι να ακουστεί για ακόμη μία φορά ότι ο δημόσιος αυτός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, τα τρία κανάλια, ΕΡΤ, Web TV, το ραδιόφωνο, το περιοδικό, όλα λειτουργούν χωρίς να έχει επιβαρυνθεί ο πολίτης ούτε ένα λεπτό του ευρώ στο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο παρέμεινε ίδιο με αυτό που ίσχυε από την εποχή της ΝΕΡΙΤ. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα, γι' αυτό σας κοιτώ έτσι. Υπάρχουν υποθέσεις ή και σκάνδαλα που αυτή την περίοδο βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης και στις οποίες έχουν στραφεί τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και το ενδιαφέρον του κόσμου. Τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα και να ξεκινήσουμε με τη σημερινή επικαιρότητα και τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν για την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Θα ήθελα να μας πείτε τι προβλέπετε για την πορεία της διαδικασίας, δεδομένου ότι αφορά και στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και του κρατικού μηχανισμού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτό που προβλέπετε είναι ό,τι ορίζει η δικονομία. Δηλαδή, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Το επόμενο στάδιο είναι η διαβίβαση της δικογραφίας σε ανακριτή, όπως ακούστηκε και προηγουμένως. Η ανάκριση θα διερευνήσει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα. Μετά την περάτωση της ανάκρισης, σε ένα επόμενο στάδιο θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ποιοι και για ποιες πράξεις θα παραπεμφθούν στο ακροατήριο. Αυτό είναι αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και εγώ προσωπικά. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, κατά την άποψή μου, εγώ δεν θα σχολιάσω ουσιαστικά δικονομικά ζητήματα της υπόθεσης αυτής. Επιτρέψτε μου όμως 2-3 πολιτικά συμπεράσματα. Το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα αφορά τη διάψευση όσων επιχείρησαν να δημιουργήσουν θόρυβο αναφορικά με τους χειρισμούς της δικαιοσύνης και σε αυτήν την υπόθεση, την υπόθεση για το Μάτι. Θυμόμαστε όλοι το φθινόπωρο. Πάντως είναι μια σοβαρή υπόθεση. Απολύτως, μια δύσκολη υπόθεση. Ακούστε, θα σας πω. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε όλοι εξαιρετικά προσεκτικοί και νυφάλιες προσεγγίσεις. Αυτό απαιτεί και η κοινωνία, αυτό απαιτεί η μνήμη των νεκρών σε αυτήν την υπόθεση. Σας έλεγα λοιπόν ότι αντίθετα προς αυτό που συζητάμε, επιχειρήθηκε να γίνει μία σπέκουλα η οποία έφτασε ακόμη και στην ίδια την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι δήθεν υπήρξαν παρεμβάσεις προκειμένου να καθυστερήσει η υπόθεση αυτή. Όπως αντιλαμβάνεστε, η υπόθεση προχωρά με τους δικούς της δικονομικούς χρόνους. Πολλές φορές ο δικονομικός ή ο δικαστικός χρόνος είναι παντελώς αδιάφορος σε σχέση με τον πολιτικό χρόνο και με τα πολιτικά γεγονότα. Πρώτη διαπίστωση είναι αυτή. Δεύτερον, τα πολιτικά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτονόητο αυτό που θα πω, δεν καλύπτονται από κανένα προνόμιο και καμία ασυλία. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει για τους βουλευτές, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει για εμάς τους υπουργούς. Και νομίζω ότι ορθά δεν έχουν προβεί, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, σε κανένα σχολιασμό και κυρίως σε επιθέσεις προς τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης ή προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεύτερο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και τρίτη παρατήρηση είναι ότι παρατηρούμε με τον πολιτικό σχολιασμό που γίνεται και ασφαλώς είναι αναμενόμενος, άλλη μία προσπάθεια πολιτικής εργαλειοποίησης σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ας μη σπέβδουμε λοιπόν να τοποθετούμαστε, γιατί αυτό ακριβώς κατά τη γνώμη μου προσβάλλει και το μέγεθος αυτής της τραγωδίας που όλοι ζήσαμε και προσπαθήσαμε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε εντατικά να επουλώσουμε πληγές οι οποίες δύσκολα, πολύ δύσκολα επουλώνονται. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Προκύπτει μια μεγάλη ζημιά για το δημόσιο. Θα ασκηθούν διώξεις, εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να μου δώσετε λίγο χρόνο πάρω την υπόθεση από την αρχή. Πρώτον, συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα σκάνδαλο εντός εκτός εισαγωγικών, διαρευνάται σε κάθε περίπτωση και έχει
σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δεύτερον, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι είναι το επίδικο? Το επίδικο το οποίο διερευνάται στην υπόθεση είναι αν στην Ελλάδα, την ώρα που εφαρμόστηκαν πολύ σκληρές μνημονιακές πολιτικές που ισοπαίδωσαν το χώρο της υγείας στη χώρα αυτή, ανοίγω παρένθεση και υπενθυμίζω ότι πολίτες ασθενείς διώκονταν ποινικά για εισφορές ή για τα νοσήλια τους την περίοδο εκείνη, κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Την ίδια λοιπόν στιγμή που είχαμε την απόλυτη αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, από την άλλη πλευρά, την ίδια στιγμή, ενδεχομένως εταιρείες είχαν μια κερδοφορία, μια ευνοϊκή μεταχείριση από την πολιτεία. Νομίζω, όσον αφορά την τιμολόγηση του φαρμάκου. Δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι υπάρχει ένα ιατρικό σκάνδαλο. Βεβαίως. Υπάρχει όμως εμπλοκή πολιτικών. Δεν είναι μόνο ιατρικό σκάνδαλο, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Υπάρχει μια πολιτική ευθύνη όσον αφορά την διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης τιμολόγησης των φαρμάκων, εφόσον διαπιστωθεί. Ασφαλώς και υπάρχει μια πολιτική ευθύνη, πρώτον. Δεύτερον, ποινικές ευθύνες. Και μάλιστα διερευνόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Ακούστε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Η υπόθεση αυτή ήρθε στη Βουλή μετά από πρωτοβουλία και ενέργειες της ελληνικής δικαιοσύνης. Και όχι το. Όταν ήρθε στην Βουλή η συγκεκριμένη υπόθεση, φερόμενα ως εμπλεκόμενα συγκεκριμένα πρόσωπα, η Βουλή και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε τρεις επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να δρανήσει, να μην κάνει τίποτα. Η δεύτερη επιλογή ήταν να εξαντλήσει η ίδια τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής εντός της Βουλής, που σχηματικά στο πω θα σήμαινε η Βουλή τον εαυτό της αρμόδιο. Και μια λογική να λειτουργήσει με βάση την κοινοβουλευτική τάξη, την κοινοβουλευτική αρμόδια Βουλή, την υπόθεση πώς. Οι απίστευτα ερωτήματα που μου θέτηκαν από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, εκεί θα πρέπει να δούμε πώς. Να δούμε τα θέματα της μίας για να δούμε τις ενέργειες οι οποίες θα αποφασίσει το ελληνικό δημόσιο αφενός, τα περαιτέρω και ως προς τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται, η δικαιοσύνη πρέπει άμεσα, κατά τη γνώμη μου, να προβεί σε όσες ενέργειες, σε ενέργειες προβλέπονται δικονομικά. Έτσι. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του κύριου Μανιαδάκη? Ακούστε, η δικαιοσύνη η ίδια είναι αυτή που επιλέγει τις ενέργειές της κάθε φορά. Η δικαιοσύνη επέλεξε οι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση να θέσουν σε καθεστώς προστασίας, προφανώς για συγκεκριμένους λόγους. Είναι ένα καθεστώς δικονομικό και ουσιαστικό το οποίο προβλέπεται από τον νόμο. Έτσι. Τέθηκαν λοιπόν συγκεκριμένα πρόσωπα σε καθεστώς προστασίας. Ξαφνικά, μέσα σε μία νύχτα, τα πρόσωπα αυτά ή ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο στην αρχή λιδωρήθηκε, είχαμε επιθέσεις προς τα πρόσωπα αυτά, καθ' όλη τη διάρκεια που είχαν τεθεί, που ο συγκεκριμένος είχε τεθεί σε καθεστώς προστασίας, η δικαιοσύνη προφανώς για ευρήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αποφάσισε να θέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο εκτός αυτού του καθεστώτος και να αρχίσει να το ελέγχει πλέον ως ύποπτο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση και που κατά τη γνώμη μου είναι παράδοξο, πως ο μέχρι πρότινος αναξιόπιστος, εμπαθής, σκευωρός μάρτυρας, την επόμενη μέρα μετατράπηκε σε έναν αξιόπιστο κατηγορούμενο, σε έναν αξιόπιστο εμπλεκόμενο. Είναι ένα παράδοξο και είναι ένα παράδοξο που βασίζεται σε μια πολιτική εντυπώση. Τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης, κατά καιρούς αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα σε καθυστερήσεις. Δεν ενεργείτε εσείς τα δέοντα? Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Πρώτο, πολλές φορές και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση μας καλεί σε ένα γενικό σιωπητήριο. Πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε το τι σημαίνει πολιτικό σχόλιο επί των δικαστικών υποθέσεων, των ποινικών υποθέσεων, τι σημαίνει το πολιτικό σχόλιο είναι ένα σχόλιο το οποίο γίνεται στη δημόσια συζήτηση και γίνεται στο φως. Παρέμβαση στη δικαιοσύνη από την άλλη μεριά είναι πράξη, δεν είναι λόγια, και είναι πράξη οι οποίες γίνονται στο σκοτάδι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ο κύριος Πολάκης έχει εντοπίσει από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων συγκεκριμένα θέματα, προβλήματα, τα οποία αμέσως έχει αποστείλει στην ελληνική δικαιοσύνη.
Ασφαλώς οποιαδήποτε κριτική πρέπει να γίνεται με ένα συγκεκριμένο μέτρο, κατά τη γνώμη μου, για να μπορεί να είναι αποτελεσματική. Από την άλλη όμως πλευρά, ο κύριος Πολάκης, πέραν της δημόσιας τοποθέτησής του, έκανε και κάποιες ενέργειες, τις οποίες δεν τις έχουμε ακούσει. Ποιες είναι οι ενέργειες? Αυτές οι καθυστερήσεις, αυτές οι καταγγελίες, φρόντισε να τις κάνει εγγράφος και να τις αποστείλει στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Και να διαρωτάται όσον αφορά τους χρόνους. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με τα δικά μου καθήκοντα και τις δικές μου αρμοδιότητες, οι οποίες είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο, όποτε και εφόσον προκύπτει. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν θα πρέπει να μεταφράζουμε την οποιαδήποτε τοποθέτηση, την δημόσια τοποθέτηση ενός υπουργού, να τη διερμηνεύουμε ως παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τώρα, μία υπόθεση που απασχόλησε και κινητοποίησε την κοινή γνώμη, κύριε Υπουργέ, ήταν η υπόθεση της καθαρίστριας που είχε καταδικαστεί με δεκαετή κάθειρξη και προκάλεσε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ακολούθησε και δεύτερη υπόθεση, όπως είδαμε και σήμερα. Θα αναλάβετε νομοθετικές πρωτοβουλίες? Χαίρομαι για την ερώτηση αυτή. Υπάρχει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, υπάρχει ο κανόνας, ο ποινικός κανόνας, ο συνταγματικός κανόνας, ο διεθνής κανόνας που πλαισιώνει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και υπάρχει και ο δικαιοκρατικός, κατά τη γνώμη μου, δικαστής. Αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι, θεωρητική, ενδεχομένως ενδιαφέρουσα. Τώρα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, το κοινό περί δικαίου αίσθημα, από οποιονδήποτε ποινικό λαϊκισμό. Τι ανακαλύψαμε με την υπόθεση της καθαρίστριας και με άλλες παρεμφερείς υποθέσεις? Ότι τα εγκλήματα του Λευκού, ότι ο νόμος περί καταχραστών δημοσίου δεν αφορά μόνο το Λευκό Κολάρο, αφορά και τα γάντια μιας καθαρίστριας. Τώρα, με βάση όλα αυτά, νομίζω και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ολοκληρώνεται μια μεγάλη δουλειά, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2015, είχαν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες σε σχέση με τις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων, του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Οι νέοι κώδικες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση αύριο, θα ακολουθήσει διάστημα δημόσιας διαβούλευσης. Με βάση τους νέους κώδικες, το νέο ποινικό κώδικα, καταργείται ο περιβόητος νόμος περί καταχραστών του δημοσίου, σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο θα τεθεί αύριο σε δημόσια διαβούλευση. Εγώ θα στείλω προσκλήσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα πανεπιστήμια, δικηγορικοί σύλλογοι, οι δικαστικές ενώσεις, να συζητήσουμε για τα σχέδια αυτά. Μάλιστα. Γιατί εκεί θα μετρήσουμε την πολιτική μας νυφαλιότητα και τη στάση μας απέναντι σε τέτοια μείζωνα ζητήματα. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα όμως ένα σύντομο σχόλιο στην τελευταία μου ερώτηση, στην απόρριψη του αιτήματος του Δημήτρη Κουφοντίνα για την άδεια. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι θα αλλάξει το καθεστώς των αδειών για ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι πολλές φορές σε ισόβια και θα αυστηροποιηθεί. Θα σας πω. Έχω πει επανειλημμένως ότι πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα αν είμαστε κράτος δικαίου, ποιο κράτος δικαίου υπηρετούμε. Το νομικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει διαχρονικά τα ζητήματα και των αδειών των καταδικασμένων και της υφόρων απόλυσης, είπα ότι είναι διαχρονικά, είναι εξαιρετικά σημαντικά και αποσκοπούν σε κάτι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, την επανένταξη στην κοινωνία. Γενικό σχόλιο. Η δημοκρατία δεν εκδικείται ακόμη και τους πιο τρομερούς εχθρούς της. Αυτή είναι μια βασική, κατά τη γνώμη μου, δημοκρατική αρχή. Ο κύριος Μητσοτάκης κάθε φορά που διαψεύδεται σε σχέση με το όποιο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ή που αποκαλύπτεται το αφήγημά του, είτε έχει να κάνει με την οικονομία, είτε έχει να κάνει με την εργασία, είτε έχει να κάνει με την υγεία και την παιδεία, βρίσκει διέξοδο σε ένα εύκολο και αρκετά, νομίζω, έτσι, ωραίο επικοινωνιακό ζήτημα που έχει να κάνει με τα θέματα της ασφάλειας εν γέννη. Τώρα, στα οποία κατά τη γνώμη μου επίσης διαψεύδεται, γιατί, επιτρέψτε μου αυτή την παρένθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η εγκληματικότητα και τα βαριά κακουργήματα έχουν μειωθεί, μειώνονται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα ποσοστά είναι διαθέσιμα τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Παρ' όλα αυτά, να πούμε το εξής. Άδειες, πρώτη φορά σε σχέση με καταδικασμένους για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, δόθηκαν το 2008. Ποιος μίλησε? Το 2009. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Το 2010. Πότε αποφυλακίστηκαν
οι περισσότεροι από τους καταδικασμένους για την υπόθεση 17 Νοέμβρη, πότε είχαμε απόδραση, παραβίαση των όρων της άδειας από συγκεκριμένο καταδικασμένο για την υπόθεση αυτή, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη το 2015. Ας μην έχουμε λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος και η χώρα έχει αυτή τη στιγμή από το 2015 ένα συγκεκριμένο σχέδιο σοφρονιστικής πολιτικής, το οποίο είναι δημοκρατικό και φιλελεύθερο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Με διαδικασίες fast track θα γίνει η αποκατάσταση των υποδομών στις περιοχές των Χανίων που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία. Όσο για τις ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν αμέσως μετά την καταγραφή. Και εκεί που έβρεχε, λεκάνες και μπανάκια και μάζευα νερό να πίνουμε και να πλύνουμε.